Δευτέρα Καθολική Επιστολή Αποστόλου Πέτρου. Β' Πέτρου, κεφάλαιο 1. Σημεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος Ιησού Χριστού, της ισότιμων ημίν λαχούς υπίστην εν δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρωση Ιησού Χριστού. Χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί εν επιγνώση του Θεού και Ιησού του Κυρίου ημών. Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού τα προζωήν και ευσέβειαν δεδορημένης δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια δόξης και αρετής, διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε, είναι δια τούτων γέννηστε Θείας κοινωνή φύσεως αποφυγώντες της εν κόσμο εν επιθυμία φθοράς. Και αυτό τούτο δε σπουδήν πάσαν παρισυνέγκατες επιχορηγήσατε εν τη πίστη ημών την αρετήν, εν δέ τη αρετή την γνώσην, εν δέ τη γνώση την εγκράτειαν, εν δέ τη εγκρατεία την υπομονήν, εν δέ τη υπομονή την ευσέβειαν, εν δέ τη ευσεβία την φιλαδελφίαν, εν δέ τη φιλαδελφία την αγάπην. Ταύτα γαριμήν υπάρχοντα και πλεονάζοντα, ουκ αργούς ουδέα κάρπους καθίστησιν εις την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επίγνωσιν. Ο γαρμί πάρεστη ταύτα, τυφλός εστί, μοιοπιάζον, λήθην λαβών του καθορισμού των πάλε αυτού αμαρτιών. Διο μάλλον αδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν ποιήστε. Ταύτα γαρπιούντες, ου μη πτέσετε ποτέ. Ούτω γαρπλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρωση Ιησού Χριστού. Διό ούκα μελίσου αεί ημάς υπομνήσκην περί τούτων, και περιδότας και εστηριγμένους εν τη παρούση αληθεία. Δίκαιον δε ηγούμε, εφόσον ημί εν τούτο το σκηνώματι διεγείρην ημάς εν υπομνήσει, ειδώς ότι ταχυνή εστίν η απόθεση του σκηνώματός μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδήλωσέ μη. Σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν ημάς μετά την εμήν έξοδον, την τούτον μνήμην ποιήστε. Ού γάρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλεπόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Λαβών γάρ παραθεού πατρός τιμήν και δόξαν φωνής εν εχθήσεις αυτό τι άσδε υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως έστειν ο Υιός μου ο αγαπητός, ισόν εγώ ευδόκησα, και ταύτην την φωνήν ημίς οικούσαμεν εξ ουρανού εν εχθήσαν, συν αυτό όντες εν το όρητο Αγίο, και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο καλός ποιείται προσέχοντες, ως λίχνο φαίνονται εν αυχμηρό τόπο, έως σου ημέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατύλιεντες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως σου γίνεται. Ουγάρ θελήματι ανθρώπου είναι έχθη ποτέ προφητεία, αλλά υποπνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Β' Πέτρου, κεφάλαιον 2. Εγένοντο δε και ψευδοπροφήτε εν το λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι. Ήτινες παρισάξους είναι αιρέσεις απολίας και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, επάγονται σε αυτής ταχυνήν απώλειαν. Και πολλοί εξακολουθήσους είναι αυτών τες ασελγίες, διούς η οδός της αλήθειας βλασφημηθήσετε. Και εν πλεονεξία, πλαστής λόγης ημάς εμπορεύσονται, εις το κρίμα έκπαλε ούκ αργή, και η απώλεια αυτών ουν εις τάξη. Ήγαρο Θεός αγγέλων αμαρτισάντων ουκ εφύσατο, αλλά σειρές ζώφου ταρταρώσας παρέδοκεν εις κρίσιν τηρουμένους, και αρχαίου κόσμου ουκ εφύσατο, αλλά όγδον νόη δικαιοσύνης κήρυκα εφύλαξε κατακλυσμών κόσμου ασεβών επάξας, και πόλης Σοδόμων και Γομόρας τεφρώσας καταστροφή κατέκρινεν, υπόδειγμα μελόντων ασεβήν τεθικός, και δίκαιον Λότ καταπονούμενον υπό της των αθέσμων εν ασελγή αναστροφής ερίσατο, βλέμματι γάρ και ακοή ο δίκαιος εν κατοικών εν αυτής, ημέραν εξ ημέρας ψυχήν δικαίαν ανώμης έργησε βασάνιζεν. Είδε Κύριος ευσεβής εκπειρασμού ρίεσθε, αδίκους δε εις ημέραν κρίσεως κολαζομένους τυρήν, μάλιστα δε τους οπίσους αρκώς εν επιθυμία μοιασμού πορευωμένους και κυριότητος καταφρονούντας, τολμητέ αυθάδης. Δόξα σου τρέμους οι βλασφημούντες, όπου άγγελοι ισχύει, και δυνάμει μίζοντες όντες ου φέρουσι κατά αυτόν παρακυρίου βλάσφημων κρίσιν. Ούτι δε, ως άλογα ζώα φυσικά γεγεννημένα εις άλωσιν και φθοράν, εν εις αγνοούς οι βλασφημούντες, εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται. Κομιούμενοι μισθών αδικίας, ειδονήν ηγούμενοι την εν ημέρα τρυφήν, σπήλοι και μωμοί εντρυφώντες εν τις απάτες αυτών, συνευοχούμενοι ημίν, οφθαλμούς έχοντες μεστούς μιχαλίδους και ακαταπαύστους αμαρτίας, δελεάζοντες ψυχάς αστηρίκτους, καρδίαν για γυμνασμένη πλεονεξίας έχοντες, κατάρας τέκνα. Καταλυπώντες ευθείαν οδόν επλανήθησαν, εξακολουθήσαντες τη οδό του Βαλαάμ του Βοσόρ, ως μισθών αδικίας ηγάπησεν, έλεξην δε έσχεν ιδίας παρανομίας.
Υποζύγιον άφωνον εν ανθρώπου φωνήφθεν ξάμενον εκόλλησε τον προφήτου παραφρονίαν. Ούτε εσύ πηγε άνιδρη, νεφέλε η πολέλαπος ελαυνόμενε, ίσο ζώφος του σκότους εις αιώνατε τήρητε. Υπέρογκα γάρ ματαιότητος φθεγκόμενοι δε λεάζουσιν εν επιθυμίες σαρκώσας ελγίες, τους όντως αποφυγώντας τους εν πλάνοι αναστρεφωμένους, ελευθερίαν αυτής επαγγελόμενοι, αυτοί δούλοι υπάρχοντες εις φθοράς, ο γαρτής ήτητε, τούτο και δε δούλωτε. Οι γάρ αποφυγώντες τα μοιάσματα του κόσμου εν επιγνώση του Κυρίου και σωτήρους Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλιν εμπλακέντες ητώνται, γέγονεν αυτοί στα έσχατα χείρουνα των πρώτων. Κρήτων γαρίν αυτοίς μη επιγνωκένε, την οδόν της δικαιοσύνης η επιγνούσιν επιστρέψει εκ της παραδοθήσεις αυτής Αγίας εντολής. Συμβεύηγε δε αυτοίς το της αληθούς παροιμίας, κείον επιστρέψας επί το ίδιον εξέραμα και ίσλους αμένης κύλης μαυροβόρου. Β. Πέτρου, κεφάλαιον τρίτων. Ταύτην ήδη αγαπητοί, δευτέραν ημιν γράφω επιστολήν, ενές διεγείρω ημώνην υπομνήσει την ειλικρινή διάνοιαν. Μνηστήνε των προηρημένων ρημάτων υπό των Αγίων Προφητών και της των Αποστόλων ημών εντολής του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι ελεύσονται επεσχάτων των ημερών εμπέκτε, κατά τα σιδείας επιθυμίας αυτών πορευόμενοι, και λέγοντες, πού έστεινε η επαγγελία της παρουσίας αυτού? Αφίσγαροι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτω διαμένει απαρχής κτήσεως. Λανθάνει γαρ αυτούς τούτο θέλοντας ότι ουρανοί ήσαν έκπαλε και γη εξίδατος και διείδατος συνεστώσατο του Θεού λόγο, διόνο τότε κόσμος είδατη κατακλειστής απόλετο. Ιδενήν ουρανοί και η γη το αυτού λόγο τε θησαυρισμένη εις υπηρή τηρούμενη εις ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο μη λανθανέτο ημάς αγαπητοί, ότι μία ημέρα παρακυρίω ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Ου βραδίνει ο Κύριος της Επαγγελίας, ως την εσβραδιτή τα ηγούνται, αλλά μακροθυμίης ημάς, μη βουλόμενος την άσα πολέστε, αλλά πάντα στις μετάνοιαν χωρίσε. Ήξι δε ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, εν οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται, και γη και τα εν αυτή έργα κατακαΐσετε. Τούτων ον πάντων λιωμένων ποταπούς δι υπάρχειν ημάς εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες, προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσίαν της του Θεού ημέρας, διήν ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται. Γενούς δε ουρανούς και γίν και νυν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Διό αγαπητοί, ταύτα προσδοκώντες, σπουδάσατε άσπηλοι και αμόμητοι αυτό ευρεθήν εν ειρήνη, και την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγίσθε, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος, κατά την αυτό δοθήσαν σοφίαν έγραψεν ημίν, ως και εν πάσες τις επιστολές λαλώνεν αυτές περί τούτων, ενές έστι δυσνόητα τεινά, άι αμαθείς και αστήριχτης τρευλούσιν, ως και τα σλιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Ημίσουν αγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεστε, ή να μήτη των αθέσμων πλάνησε να παχθέντες εκπέσετε του ιδίου στηριγμού. Αυξάνεστε δε εν χάριτη και γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρους Ιησού Χριστού. Αυτό η δόξα και νυν και η σημέραν αιώνος. Αμήν.